Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κατάρρευση της εμπιστοσύνης στην αγορά και στενότητα ρευστότητας στην πραγματική οικονομία αποτυπώνουν τα στοιχεία του Τηρεσία για τις ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές το 2017, οι οποίες και υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα δεκαετίας και ανήλθαν στα 180 εκατομμύρια ευρώ από τα σχεδόν 650 εκατομμύρια το 2016. Να τονίσουμε εδώ πως το 2011 οι ακάλυπτες επιταγές είχαν ανέλθει σε αξία στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, επίπεδα δυσθεώρητα σε σχέση με τα τωρινά. Με πιο απλά λόγια, εκτός από το γεγονός πως τα καρνέ επιταγών που εκδίδουν οι τράπεζες είναι περιορισμένα, η κατάρρευση της αγοράς έχει κλονίσει την πίστη και την εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα κανείς σχεδόν να μην παίρνει πλέον επιταγή αφού δεν ξέρει αν ο εκδότης αυτής θα υπάρχει σε 2 ή 3 μήνες. Το 2020 η Θεσσαλονίκη θα έχει μετρό, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Αττικού Μετρό Γιάννης Μιλόπουλος. Το Νοέμβριο του 2020 θα λειτουργήσει η γραμμή από τη Νέα Ελβετία ως το Σιτριβάνι και δύο μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2021, θα λειτουργήσει η γραμμή της Καλαμαριάς από την Μίκρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπογράμμισε επίσης ότι μέσα στο 2018 δημοπρατούνται και ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες για δύο γραμμές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ το έργο διασύνδεσης του αεροδρομίου δεν θα μείνει ούτε αυτό πίσω, καθώς όπως επισήμανε θα υλοποιηθεί τελικά υπέργεια, μια λύση φθηνότερη και γρηγορότερη από την υπόγεια διάνοιξη, την επίγεια κατασκευή με το υψηλό κόστος απαλωτριώσεων. Πως θα πληρώσει φόρο 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό δημόσιο για κεφάλαια που έχει παρκάρει στο εξωτερικό, ανακοίνωσε η Apple, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι σχεδιάζει κύμα επενδύσεων, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 20.000 νέες θέσεις εργασίας με την κατασκευή ενός δεύτερου κάμπου στις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί μέρος του πενταετούς επενδυτικού της πλάνου προϋπολογισμού 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου το 1 τρίτο των νέων επενδύσεων θα προσανατολιστεί στα κέντρα δεδομένων για να φιλοξενηθούν οι υπηρεσίες iCloud, App Store και Apple Music, αλλά και στην οικονομική ενίσχυση των κατασκευαστικών εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, προκειμένου να δώσουν όθηση στην καινοτομία. Τοτικά κινείται η χρηματιστηρίακη αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κειμένου 835,76 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,71%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.